Πρέπει να βλέπω, τρέβα πίσω. Έλα. Εντάξει, έλα από εδώ τώρα. Από εδώ πάω στροφή. Για πέσα μες στο δέντρο, τρέβα πίσω. Έλα πίσω. Έλα πίσω. Λίγο πιο πίσω. Έλα πίσω. Έλα πίσω. Κάτσε πάρ' μια ανάσταση. Κόβηκε το σκηνή, ε. Κόβηκε μέσα. Αφεντικό, το στρώμα φεύγει. Φεύγει το στρώμα. Για πιάσε από εκεί. Πού είναι οι άλλοι, πού πήγανε. Ποιος πέσε από κάτω. Γεια σου κάτω. Γεια σου πέσε από εδώ. Πού στο διάλογο. Πώς το εξηγείς εσύ αυτό, μπορεί να πεις. Α, πρέπει να είναι μεταφυσικό φαινόμενο. Πε. Είναι λίγο με τις γωνίες, τράβα. Τράβα, ήθελα να ξέρω στο διάολο το θέλουν αυτό, για γλάς το θέλουνε. Σοφία! Αφεντικό, σε πέντηκα. Ρε βλάκα που με έρχεσαι να μέσα, τι μου κάνεις εδώ ρε ζω. Πού πάω τώρα, πού βρίσκουμε. Νύχτω σε κιόλα. Άλλη νύχτια που ήθελα. Καλά δεν έπινε στράβε. Εγώ αφεντικός είσαι μπροστά. Εσύ κουμαντάρι. Εγώ κουμαντάρω. Το πίσω. Έλα, πρόκειται. Σήκω ένα λίγο πιο πάνω μας. Κοιτάστε στη θα μου φύγει, σήκω λίγο πιο πάνω. Κρατάω, κρατάω. Τις κοιτάστε στη θύση πάνω. Κοιτάστε τι σάψα πάνω σε καλά ραβλάκα. Σπρώχνω προς το πάνω, θα μου φύγει. Κρότα τα κυρία μου. Ορίστε άλλη γλάστρα εδώ. Δεν τα διάστημα αφεντικό για μάτια να έχουμε άμεσα. Έχει παγάκια μέσα. Έλα. Εγώ πώς θα περάσω τώρα από εδώ. Φύγε από εκεί, φύγε από εκεί. Δεν πήγα να δέσω. 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 Δεν πήγα να δέσω.
Ξαναμοράθηκες πια. Να πρέπει να σε ταΐζουμε στο στόμα. Αφού δεν μπορώ μόνος μου, έχω βλάβει τον δάχτυλο. Θα πρέπει μετά να σου δώσουμε και μια πιπίλα για να σε πάρει ο ύπνος. Τόση για από τον ισμό που προωθώ τον δικό σου, έχω κάνει ποτέ στο στόμα μου. Μωρέ, φάει γρήγορα, σου λέω, δεν θέλω να φάω κι εγώ. Έχω να φάω 2 ώρες. Μπράβο. Πόση ώρα, πώς άντεξε την πια 2 ώρα. Γι' αυτό σου λέω. Τρώγε γρήγορα γιατί δεν αντέχω άλλο. Σταμάτα, να μου λείπει ο κεφάλι. Δεν μας βγάλω, πάνε ξαπλώσω. Όλο διαταγές είσαι. Ήθελα να ξέρω, μωρέ, αν δεν μπορούσα να φάω εγώ. Θα με τάζεις εσύ όπως σε ταΐζω εγώ. Τι άλλο συζητάς. Μόνο αδειά κουτάλι, θα έπαιρνα καμιά σέσουλα να σε προλαβαίνω. Για κοίτα το αδιπάγω πώς τρώω. Άσε με ρε, άσε με εσύ και να φάω. Εντάξει, μην μου μιλάς και πνιγείς και δεν έχω του ποφλό. Βρε, θα φύγεις να πάρω το κεφάλι με, που μου κάθεσαι σε χάρος και με μετράς τις μπουκές. Μπουκές είναι αυτές για ογκόλυθι. Πάνε ξαπλώσω εγώ μέσα. Να πά. Και να μ' αφήσεις και εμένα να τελειώσει το φαΐ μου. Κοίταξε, άμα τελειώσεις και έχεις κανένα μισό κιλό διαλυτικό, να χωνέψεις μην μου πάθεις τίποτα. Ξυπνάδες. Το δικό μας τούτο. Ορίστε. Μια φορά φέραμε ξέρω υδραυλικό σπίτι και μου γύρισε τη διοδρορία πάνω μου. Στο δικό μας τούτο αδυνατήματος λέει οι πελάτες μας χάνουν μέχρι 100 κιλά. Δίνουμε 1 εκατομμύριο αν κάποιος που έχει πρόβλημα πάχους δεν χάσει 100 κιλά μέσα σε 3 μήνες. Τα σουλά. Τι φωνάζεις, ε? Τι έπαθες? Λοιπόν, τα σουλά τα αποφάσισα. Θα σε πάω σε αυτό το στούντιο αδυνατήματος που αν σε 3 μήνες δεν χάσει 100 κιλά δίνουν 1 εκατομμύριο. Ευκαιρία να βγάλουμε 1 εκατομμύριο, είσαι. Να πας εσύ, ρε. Εγώ δεν είμαι ούτε 60 κιλά. Λοιπόν, να σε πάω να πάρουμε το 1 εκατομμύριο. Εσύ έτσι κι αλλιώς αποκλείεται αδυνατής. Δεν θυμάσαι την άλλη φορά που σου είχα πάει στο άλλο και αντί να χάσει μέσα ένα μήνα 50 κιλά, πήρες άλλα 70. 71, ρε. Θα μ' αφήσεις επιτέλους. Πρέπει ανάθεμά σε να φάω με την ησυχία. Ορίστε, σφήνωσα πάλι. Αν σε παίρνει, παίρνει. Βράσε τις βλακίες και κοίτα να φαρδίνει την πόρτα για να μπορώ να περνάω να κοιμάμαι κι εγώ μαζί σου στο κρεβάτι. Βαρέθηκα πια να κοιμάμαι μόνο μου στο χώρο. Να κοιτάξει να αδυνατήσει για να χωρά να περνά από την πόρτα. Εγώ θέλω να κοιμάμαι με γυναίκα, όχι θορυχτό. Μία λάμπα θα φορέσω, μετά μην έχει παράπονο. Δεν νομίζω να υπάρξει άντρα με τόσο πληθωρικά γούστα για να θέλει να κοιμηθεί μαζί σου. Εσύ βρε, πώς ήρθες μαζί μου, ε? Με κοιτάς εγώ, άλλο ντάλα, άλλο τη Παρασκευή στο γάλα. Τότε που χάρτη μαζί σου ήσουν αστιλάκι, 98 κιλά όλα κιόλα. Όχι όπως τώρα 300, μπα προτώσει. Ρίξε μου ένα ξύπνα το απόγευμα. Γιατί έχω ρύθμιση κεραίας. Και εμένα θα μ' αφήσεις εδώ σφινωμένη. Ε, βέβαια, δεν το πάει η καρδιά μου να σ' αφήσω και σήμερα σφινωμένη. Μια στιγμή να κεντράρω. Καλό βράχο είχε φάει. Να ντόξα, να βάλω προφυλακτήρα. Αφεντικό! Αφεντικό! Πού είσαι, ρε μουλέ! Αφεντικό, πού είσαι, εδώ είμαι εγώ! Εγώ εδώ είμαι, εσύ πού είσαι! Πού είσαι! Στο κουτί είμαι, ρε βλάκα, πού είσαι! Πού είσαι, στο κουτί! Άξε μου να βγω!
ηλίθιε, βλαμμένο. Πώς μπήκες εκεί μέσα, αφεντικό, έλα. Πολεμός με πήρε, κολόπεδο. Έλα, μου λες, δεν βλέπεις. Εγώ, εσύ οδηγούσες. Εγώ θα οδηγώ, εγώ θα βλέπω και αν δηλαδή. Όλα εγώ θα κάνω, δεν μπορεί να κάνεις καμιά δουλειά εσύ. Εσύ είσαι αφεντικό. Να σου δώσω καμιά σπόγο, βλάκα, το μηχανάκι που είναι. Ξέρω εγώ, κάπου εδώ. Για ψάξεις κούδες όλα, να δούμε πού είναι το μηχανάκι. Πού είναι το μηχανάκι. Δεν είναι εδώ. Άντε το μηχανάκι, ορίστε εδώ, το βλέπεις. Πού. Είναι κάτω, διαμαρτύρεται. Διαμαρτύρεται. Άντε σήκωσε το γρήγορα. Σήκωσε το μηχανάκι. Δήλωσέ το. Δήλωσε το, άχρηστος, δεν μπορώ να κάνω μια δουλειά. Δεν κράτα και εσύ κάτι. Κράτα εδώ. Τα εργαλεία, πού είναι τα εργαλεία. Πού είναι τα εργαλεία, ψάχνει. Άρα εδώ. Βλάκα. Ένα άχρηστο έχω πάρει, ένα αλληλήθιο. Πού έχεις φάει τη ζωή τόσα χρόνια. Με το μηχανάκι πάμε πάλι. Με τι να πάμε, με τα πόδια. Πώς είναι για τους τείχους, ε. Έλα, κατέβασε το. Δεν θέλει. Σπρώσε ρε βλάκα, περίμενε. Κάτσε να βάλω μπρος. Κάτσε ακόμα. Ανέβα. Πάει κι όμως έτσι. Να, δεν θέλει. Έλα σπρώξω. Μπορείς το τώρα χάλα. Έλα σπρώξω, φύγε. Έλα σπρώξω. Έλα. Σπρώξε. Κάσε να τελειώσουμε και ας πω εγώ. Τι είναι αυτό. Ποιο κουδούνι είναι. Αυτό. Αυτό, ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Ναι. Το ας πω εγώ. Ναι, ποιος. Εσύ είσαι πάλι. Δεν μου λες. Μέσα θα ασχολούμαι όλη μέρα. Κλειδιά δεν έχεις, κυρία μου, να ανοίξεις. Εσύ σου τα παίρνει ο άντρας σου για να μην ξεπορτίζεις. Εμένα ο άντρας μου έχει κορώνα, μωρή. Εσύ να κοιτάξεις το δικό σου. Που στα έχει φορέσει με όλη τη γειτονιά. Τι λες, μωρή μαθημένη. Πολύ μαθητικία ξέρει πως όταν πας να πληρώσεις τα κοινόχρηστα στο διαχειριστή, κλείνεστε μέσα και κάνετε όργια. Στα αυτή μου βγήκα αυτής. Και είδες τι κάνεις μέσα στον κόσμο και τσακώνεται. Όταν σκέρα κουδούνια. Εγώ αφεντικό. Εγώ πατσά το κουδούνι της κερακατίνας και βάλεις και εσύ και έναν. Τι εγώ δεν μπορώ να το πατήσω. Δεν έχω χέρια εγώ. Ποιος κάνει κουμάντο εδώ. Εσύ. Λοιπόν, κορίτσια, μην τσακωνώστε. Εμείς είμαστε. Τι είστε εσείς. Ηλεκτρονική ήρθαμε για την τηλεόραση της κυρακατίνας. Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, παραλίγο να τσακωθώ με τη γειτόνισά μου. Με συγχωρείς, Χρυσή μου, αλλά ο κόσμος είναι ανάγωγος. Έλα, θέλεις να πιούμε καφέ να τα πούμε. Όριστε, είδες τι λέει, παραλίγο να τσακωθούνε. Παντά σου να τσακωνόντουσαν, τι είχαμε να ακούσουμε. Αφεντικό, να, αυτό είναι το κουδούνι της κυρακατίνας. Ωραία, πάτησε το. Εγώ, εσύ. Α, το πάτησε εγώ. Ορίστε, με στα μπάζα με έριξε. Εγώ αυτό. Άχρηστε. Εγώ στέι. Εσύ βέβαια, πήγε και μέσα εκεί. Εγώ έπεσα. Αφθαδιάσκελας, έτσι. Σε σύνω στο θείο σου πάλι, πολύ αέρα πήρε. Ως τα γλυκά κάτω. Ως τα γλυκά όπου πάμε, ως το φαΐ. Πάει και σκατώ είσαι συνέχεια. Καμιά δουλειά δεν κάνεις. Αφού μου αρέσουν αφεντικό. Τι διάλο πήγεσαι και εδώ μέσα. Δεν βρέθηκε κανένα να ψεχάζει. Αυτό εδώ είναι. Μα το βαριά με εκνευρίζει το βάζεις εδώ. Δεν μπορώ να λειτουργήσω. Κύριε Κατήρα, πιάσε παρακαλώ σκούπα και φαράζει για κάτι δουλειά μου σωστά. Σιγά πάρα ρε. Παρνά γλυκά μαζί. Τα γλυκά παρνά. Όχι το μπορεί τα γλυκά. Πάμε δεν ξέρεις μπορεί να χρειαστούν άνθρωποι μας. Και αυτά γιατί τα άρχισα. Αυτά γιατί τα άρχισα. Εγώ μπορείς να μίσω. Άντε τελείωνε. Τελείωνε. Λάκα ζω. Δεν μπορούσα να δε με εκθέσεις. Άντε ρε κύριε Κατήρα, θα σκουπίσω εδώ μέσα. Σε σπίτι μπήκα μια αγούρη. Έλα, δεν τελείω, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Ορίστε, κάτω είναι, να το πατήσεις μπροστά σου, τουλάχιστον, πιάστο, λίκωσέ το. Γιάννη, κυριάρι, μου σπάσει το κεφάλι. Εγώ φτάω, αφεντικό, τι το έχεις το κεφάλι εδώ πέρα. Πιάστο. Έτσι, γιατί σκέψεις, εγώ σκύβω. Ορίστε, πάντο βάλω. Το κεφάλι σου, εκεί βάλω το, ορίστε, πάντο βάλω. Και αν μετέχει το ρημάδι, ας σας θέλουν εδώ. Άξω καμπάνι. Για πες μας, λαγκάκια, να τι πάρεις έτσι. Να σου πω, παιδάκι μου, να σου πω. Τι μας τα έβαλες αυτά μέσα στη μούρη μας με τα σκουπίδια να δουλέψουμε. Τι φωνάζεις, κύριε Τρίφωνα, για όνομα του Θεού. Στην αρχή άρχισε να χλωμιάζει και έχανε τα χρώματά της. Ύστερα βράχνιασε και έχασε και τη φωνή της. Και εσύ τι έκανε.
παιδάκι μου, ούτε κοίταζα. Τώρα μα δουλεύει, αφού δεν έπαιζε καθόλου και την κοίταζε. Ε, τι να κάνω, τι να σου πω, την κοίταζα, την κοίταζα. Μη φωνάζει, μην υψώνει τη φωνή σου, γιατί παίρνω τα εργαλεία μου και αυτό το πράγμα και φεύγουμε. Καλά, Τρίφωνα μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ησύχασε. Εγώ έτσι σου το είπα. Άντε να δούμε τι έχει το μηχάνημα. Αυτό εδώ πέρα τι είναι, το σχέδιο της τηλεόρασης. Και Τρίφωνα, οι οικονομίες μου ήταν... Κρυφές δουλειές από τον άντρα σου, έτσι. Κοίταξε, τις είχα για μια ανάγκη, τώρα ξέρεις, καταλαβαίνεις. Πόσα είναι, τα έχεις μετρήσει. 22. Δεν μπορώ να πω ότι είναι και μεγάλη αποτομή, τέλος πάντων. Ας το υποστούμε, αυτά δώρα. Τι κάνεις, κύριε Τρίφωνα. Τι έκανα, δεν κρατήσω, δεν φυλάξω. Ό,τι βρίσκεται στο τηλεόραση, ανοίξω τεχνίτη. Αφεντικό. Φέρε την εξάρτηση, πιάσε το. Έλα, αφεντικό. Τι είναι αυτά που μου φέρε. Σουτιέ, ρε, ανώμαλο σουτιέ, που μου φέρε. Όχι, σε παρακαλώ, αφεντικό, μου πιάσει το όνομα τώρα. Δεν τα βλέπει τι είναι, οι μάσκε μα. Οι μάσκε είναι. Όλε. Άντε, πάρε και εδώ. Λαγιοκόφτη. Μη το τσίπιδο. Το τσίπιδο. Κάποιο και είμαστε. Άσε με καλέ να δω κι εγώ. Δεν κάνει να δει. Άσε με καλέ. Το σκατσαβίδι. Γεια. Τελειώσαμε. Αλήθεια, κύριε Τρίφωνα, την έφτιαξες. Αυτό στα σκουπίδια. Στα σκουπίδια το μηχάνημα. Και πώς δεν βλέπω τηλεόραση, κύριε Τρίφωνα. Να πάρεις τηλεόραση. Καινούρια. Τι καινούρια, και τούτο εδώ τι είναι, καινούριο είναι. Ήτανε, τώρα είναι κουμπαράς. Κουμπαράς. Έλα, να σου κάνω και επίδειξη. Δεν είμαστε καλά. Λοιπόν, από εδώ... Ρίχνεις πεντάρικα, εικοσάρικα, δεκάρικα, τάλιρα, φραγκοδίφραγκα. Και τα χαρτονομίσματα πού θα τα βάζω? Θα τα κάνεις μασουράκι και θα τα βάζεις αντίστοιχες τρύπες. Πού? Πεντοχίλιαρα, χιλιάρικα, πεντακοσάρικα, κατοστάρικα, πεντάρικα. Όπως το τρόλεϊ. Και Τρίφωνα, τι σχέση έχει τηλεόραση καλέ με το τρόλεϊ? Στα καλά σου είσαι? Ανέβα στο τρόλεϊ να δεις τη διαφορά. Δεν είμαστε με τα καλά μας. Αφεντικό, εγώ νομίζω πως άμα αλλάξουμε κανένα κύκλωμα, δύο-τρεις φακές και κανένα δύο λάμπες, θα είναι καινούργια. Έχει δίκιο το παιδί. Εσύ μην ανακατεύεσαι σε τεχνολογικά ζητήματα, αν μη σου κάτσω καμιά στο κεφάλι. Γιατί, κύριε Τρίφωνα μου, άμα διορθώνετε το μηχάνημα, γιατί δεν θες να το διορθώσεις? Έχει δίκιο, μαντάμ. Ορίστε, 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 φτιάξτε τη μόνη σας, εγώ και που ήρθα, πολλό εδώ πιάστηκα. Είμαι ουσιαστικά ανύπαρκτος. Τι θέλω να κοιτάξω εδώ. Εγώ φταίω που πάνε κατρέφω. Τη μιλάω για το καλό τη και βρίσκεται το πανά. Αγία μου, Παναγία μου, βρε παιδάκι μου, Βασιλάκι, δεν μπορείς να τη φτιάξεις εσύ, βρε παιδάκι μου, την τηλεόραση, να τελειώνουμε. Εγώ δεν μπορώ, είναι βοηθός μας τώρα. Εξάλλου όταν ανακατεύουμε, αυτός αντίθεται. Και τώρα τι θα κάνουμε, πού πήγε, παιδιά. Πού πήγε, στο μπάνιο, πού πήγε. Πήγε. Δεν στο μπάνιο. Κύριε Τρίφωνα. Αφεντικό, τι κάνεις εδώ? Αναπαύουμε κάτω τα δέντρα. Κύριε Τρίφωνα, σε παρακαλώ. Μην ενοχλείτε, δαγκώνει ο σκύλος. Μου έχετε σπάσει τα νεύρα. Κύριε Τρίφωνα μου, μας συγχωρείς πολύ, ηρέμησε. Αλλά δεν θα κοιτάξεις και την τηλεόραση. Σε 2 ώρες και 10 λεπτά με ξυπνήσεις να επανεξετάσεις το θέμα. Το κουδούνι. Κουδούνι. Αφεντικό, να κάτσω κι εγώ. Εδώ είναι ο κύριος Τρίφωνας. Μέσα στο δωμάτιο, τι τον ετέλεις? Κύριε Τρίφωνα, τρέξε γρήγορα σπίτι. Τι έγινε? Η κερατασού είναι γυναίκα, σφήνωσε. Σφήνωσε? Πού σφήνωσε? Ναι, σφήνωσε στην πόρτα της κρεβατοκάμαρας. Δεν μπορεί να βγει, γρήγορα. Πάμε να φύγουμε, δούμε τι έγινε, ρε. Πάμε. Γεια. 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 Έλα, κύριε Τρίφωνα, θα σκάσει η γυναίκα. Θα σκάσει και περιμένω εδώ να σπάρω τα σκάλια. Ε, πού πας με την κόρμο εκεί? Του σου γάμω το. Αυτή τη σκάλα όλα που μπερδεύω. Δεν βρίσκεται ένας πυροσβέστης να την πάρει. Βοήθεια! Σκάσε, έρχομαι. Στον πονάκο μου έρχεται, κύριε Τρίφωνα. Έρχομαι, σκάσε. Βοήθεια! Σταμάτα, σταμάτα, σβήστο διακόπτη, φτάσαμε. Τι πάνε να κάνεις εκεί, μπορεί να μου πεις. Δεν σου πει ότι για βίστη κρεβατοκάμαρα πρέπει να χάσει 150 κιλά. Έλα, βρε Τρίφωνα, ήθελα να περάσω μέσα για να κοιμηθούμε απόψε μαζί στο ίδιο κρεβάτι. Μη φοβάσαι, κρατασούλα, θα σε ξεσφινώσουμε. Είδε τι παθαίνει για να μην ακούσω Τρίφωνα. Φταίω εγώ τώρα να σα πει ότι θα σφινωμένη. Άρχισε τα πόδια σου. Έλα, βρε Τρίφωνα, μπροστά στο Βασίλη. Δεν το κατάλαβε.
Για να δημιουργήσω προσπέλαση, λέω, άνοιξε τα πόδια σου. Έλα, έλα. Περάσε από κάτω. Έλα, αρκετά. Έλα, Τρυφωνάκου, δεν μπορώ άλλο, έλα. Θα σκάσω. Έλα, να παίρνω κι εσύ και το βλέμμα σου προς τα κάτω. Μη σε δω και κοιτάξεις απάνω, ακούς. Τα εργαλεία που παίρνεις. Τι να τα κάνω τα εργαλεία, ρε βλαμμένο, και σαν αρχή το μη θα κάνω. Αφεντικό, σφήνωσα κι εγώ. Αχ, έλα Τρυφωνάκο μου, κάντε γρήγορα, γιατί μου ήρθανε, θέλω την ανάγκη μου. Όχι, μη μου το κάνεις αυτό, τρενάρισε το λίγο, θα πνίξει το παιδί και θα κλείρει μπάνιο. Τι δουλειά έχει το μπάνιο με το ξεσφήνωμα. Θα σε κατουρίσει, βρε βλάκα. Τι θα κρατήσω, κράτα σου, λαμπιένω. Με μένα τι θα γίνει τώρα. Και ας τα εργαλεία να τη συνδέσω με την αποχέτευση. Έλα Τρυφωνάκο, μας τα αστεία και ξεσφήνωσέ με. Θέλω να κοιμηθούμε μαζί απόψε. Έχουμε ένα χρόνο να κοιμηθούμε πλάι-πλάι. Δεν κοιμάμαι καλύτερα με τον Βασιλή. Τι πράγμα, πώς είχε το όνομα τώρα αφεντικό στην κάρτα. Να αστείο είπαμε, δεν μπορούμε να πούμε αστείο. Αστεία είναι αυτά. Αχ, Τρύφωνο, γρήγορα Τρυφωνάκο μου, δεν κρατιέμαι άλλου. Σου λέω θα τα κάνω πάνω μου. Αχ, φέρε μου τουλάχιστον τον γιογιό. Τρενάρισα το μια στιγμή να οργανωθώ να βάλω εξάπληξη. Ναι, Τρυφωνάκο μου, γρήγορα δεν αντέχω άλλη μια σοκόπο τι έπρεπε. Γρήγορα του λέω. Με έσκησε μου, μου σκίσε το μανίκι, βλάκα. Σε κρατήσω κατά σου ένα δύο λεπτά. Να ετοιμαστεί το αφεντικό. Εγώ πάω από πίσω, εσύ τραβά από μπρος. Ναι, τα κάνω μακροβούτι. Έλα. Έλα, μέσα με σου γνώσεις έλα, 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 δεν μου λες πώς πάει η δουλειά μου, τώρα δεν κάνεις. Καλά, μην τα θέλουμε κι όλα δικά μας, Όχι να μην τα θέλουμε κι όλα δικά μας, για ένα ψευτομεροκάμα το ζούμε. Και τα αφεντικά σιγά μην τους έχουμε και υποχρέωση. Μας βάζουν και δουλεύουμε ρε σαν τα σκυλιά. Μας ρουφάνε το αίμα. Α, εγώ είμαι ευχαριστημένος, δεν μπορώ να πω. Και γιατί είσαι ευχαριστημένος, ρε Βασιλιά, εξήγησε μου. Ένα, και το βδομαδιάτικο μου το δίνει τακτικά. Και όταν παγαίνω σπίτι, η κρατασούλα μου βάζει και μια πιατέλα ροσμπίφ. Σιγά μου, ρε, και με το ροσμπίφ όλα είναι εντάξει, έτσι. Εδώ υπάρχουν άλλοι τα προβλήματα της εντατικής τάξης. Δηλαδή. Γιατί δηλαδή. Ο ιμπεριαλισμός των Αμερικάνων στην Νικαράγουα. Ο ρόλος του στη Μέση Ανατολή. Τα πυρηνικά. Και σε κάτσε και μιλάς για ροσμπίφ, ρε Βασίλη. Ρε Ευγένη, όταν μιλάς έτσι σε χαίρομαι. Έχω όμως μια απορία. Η Νικαράγουα έτσι, η Μέση Ανατολή, τα πυρηνικά, η Αμερική, ο ιμπεριαλισμός. Τι σχέση έχουν αυτά με το αφεντικό μου. Έχουν. Αφεντικό αυτός, αφεντικά και εκείνη. Αλλά πρέπει να μάθεις να αγωνίζεσαι για τα δικαιώματά σου. Ναι. Για να μην σου κάτσει ποτέ το αφεντικό στο σβέρκο. Α, ναι, ναι. Τώρα που πες για σβέρκο, Που και που μου τραβάει και καμιά σβερκιά. Έτσι για το καλό μου λέει, για να ξυπνάω και να μαθαίνω. Καλά, σοβα. Τον αφήνεις και σου τραβάει σβερκιά, ρε. Δεν καταλαβαίνεις ότι το κάνει αυτό για να μην μπορείς να κουνηθείς. Για να σε έχει σήκω, κάτσε, κάτσε, ρε Βασίλη. Λες. Βέβαια. Αλλά πού να καταλάβεις εσύ. Πρέπει πάντα να αγωνίζεσαι. Αγώνας, ρε. Χρειάζεται αγώνα συνέχεια. Ναι, αγώνα. Εντάξει. Ξέρω. Αμερική, Νικαράγουα, Μέση Ανατολή, πυρηνικά, περιαλισμός έτσι. Δεν μου λες όμως. Εσύ δεν είσαι εργάτης και εσύ αφεντικός, έχεις καφενείο. Καλά. Κάτσε, μπορεί να έχω καφενείο, αλλά εγώ συμπάσχω με τα προβλήματα του εργαζόμενου. Είμαι τον εργάτη εγώ. Αγώνας, Αγώνας. Αγώνας. Εντάξει. Αγώνας. Παραφύγω. Θα ξαναπεράσω. Γεια χαρά. Γεια. Αγώνας. Αμερική, Νικαράγουα, Μέση Ανατολή και Τρύφωνα στα αφεντικό. Μέση Ανατολή, παρακαλώ, λέγεται. Έλα, μπρος. Ναι. Επιστημονικό τεχνολογικό εργαστήριο 21, παρακαλώ, λέγεται. Έλα, και Μίτσο, εσύ. Ναι. Τι, τηλεόραση, τι έχει. Δεν δείχνει εικόνα. Εγώ δεν μπορώ, κύριε Μίτσο, είμαι ο βοηθός εγώ, όταν είναι το αφεντικό. Ναι, όταν θα έρθω, θα το πω και θα έρθουν. Εντάξει, για χαρά. Ποιος ήταν στο τηλέφωνο. Πες και μια καλημέρα, αφεντικό. Ο κόσμος λέει καλημέρα το πρωί. Αν θες να δεις αν έχει καλημέρα, τράβα έξω να δεις. Λέω ποιος ήταν στο τηλέφωνο. Λείπω και κάνεις ιδιωτικά τηλεφωνήματα. Έτσι. Γι' αυτό και ο λογαριασμός τον τόσο. Η Νικαράγουα είναι. Η πελάτησά μας είναι. Όχι, η Αμερική.
Η Αμερική τι, μας δείσαν για ευκαιρία στην Αμερική. Όχι αφεντικό, ο Κυρμίτσος πήρε, του χάλασε τηλεόραση. Τι μου παρδεύσα μερικές πρωί-πρωί, τι άλλο τον σκάθει ο Κυρμίτσος. Σε παρακαλώ αφεντικού, να μην μου ξανανοίξεις βρεκιά, εντάξει, γιατί εγώ είμαι εργάτης και εμείς οι εργάτες αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματά μας, για την Νικαράγουα, για τη Μέση Ανατολή, για τον ρόλο των Αμερικανών στη Μεσόγειο. Μήπως διαβάζεις ριζοσπάστη. Όχι, εγώ μόνο τα λέω. Γιατί εσύ μέχρι χθες μου έλεγε το Ολυμπιακό, αυτά που τα μάθες. Τι που τα μάθα, αφεντικό. Αυτά είναι γνωστά στην εργατική τάξη στην οποία ανήκω κι εγώ. Και χρειάζεται αγώνας ενάντια στο κεφάλαιο που είσαι κι εσύ. Εγώ με το κεφάλαιο. Ναι. Πάρε μια προκαταβολή, πάρε και τους τόπους. Δεν μου λες, έχεις περάσει παιδικές αρρώστιες. Γιατί? Να σου κάνω κανένα εμβόλιο. Κόψ την πρωινή για θα σε κόψει. Ας δώσω κανένα φράγκο το απόγευμα, πας καμιά γυναίκα να ξελαμπικάρεις. Αν δεν στο διάλογο πάρει τη φόρμα και τα εργαλεία, να πάμε στο πίσω για την τηλεόραση. Δεν μου λες, όταν ερχόμουν να έβγαινε αυτός ο ινστρούκτορας ο Ευγένιος. Μπας και σου βάλε αυτός φοιτήρια στο κεφάλι. Μην τον ενοχλείς, σου λέω. Δεν έχεις ακούσει που λένε ότι η μουσική εξημερώνει τα είδη. Κύριε Τρίφωνα. Δεν βλέπεις ότι ακούω το κομμάτι μου. Λέω και εγώ πειρατικός πήγε μέσα. Λέω γιατί θες. Και ήθελα να μιλήσουμε για την τηλεόραση που είναι χαλασμένη. Έχεις με τοπικό πρόβλημα. Δηλαδή. Έχεις γεμίσει εδώ πέρα γλάστρες. Έρχονται τα κύματα από απέναντι, σκάνα πάνω στα κλαδιά και ξαναγυρνάνε πάλι πίσω. Άσε που τα πειράζει και η χλωροφύλη. Τα κύματα. Τι για γράσο μιλάμε. Άσε που το διαμέρισμα είναι διαμερές. Και λοιπόν. Τι και λοιπόν. Μπαίνουν τα κύματα από τη μια πόρτα, βλέπουν την άλλη πόρτα ανοιχτή και την κοπανάνε. Σοβαρά. Τι σοβαρά, δεν βλέπεις να αστειευόμαστε. Δεν μου λες τι προσανατολισμό έχει το διαμέρισμα. Ανατολικό μεσημβρινό. Αυτό είναι. Δηλαδή. Χάθηκε ο κόσμος να μας ρωτήσει να πάρεις ένα τηλέφωνο τι διαμέρισμα θα πάρεις. Μα για στάσου κύριε Τρίφωνα. Εγώ ήθελα να πάρω. Ρε, να έχω αέρα. Όχι κύριε. Να πάρεις ένα ισόγειο. Ένα υπόγειο. Και τι θα γινόταν δηλαδή αν έπαιρνα ισόγειο ή υπόγειο. Να λαμβάνεις υπόγεια κύματα. Καλά όλα αυτά κύριε Τρίφωνα, αλλά εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχει κουνηθεί η κεραία. Και δεν μου λες Κυρμίτσο, πώς το κατάλαβες ότι η κεραία κουνήθηκε. Μήπως έχεις αποκόλληση αμφιστροειδούς. Να τη λες τώρα κύριε Τρίφωνα, τα μάτια μου είναι μια χαρά. Η εικόνα άρχισε σιγά σιγά να παραμορφώνεται ώσπου χάθηκε. Αλλά εκείνη την ώρα έφυσε και δυνατά. Δεν μου λες τι πρόγραμμα έβλεπες εκείνη. Ανεμοδαρμένα ύψη, αυτό είχε χθες. Αυτό είναι, Κυρμίτσο. Αφού έβλεπες τα ανεμοδαρμένα ύψη, πώς να μην κουνηθεί η κεραία. Δηλαδή, παίζει ρόλο τι έργο παίζει η τηλεόραση. Ναι, Κυρμίτσο, έτσι είναι όπως τα λέει ο μάστορας. Εσύ δεν έχει να επιβεβαιώνεις ότι λέω εγώ. Έτσι είναι όπως τα λέει ο βοηθός μου. Είναι νόμοι. Δηλαδή, κύριε Τρίφωνα, τι έργα να βλέπω στην τηλεόραση για να μην χαλάει η εικόνα. Ερωτικά. Σεξουαλικά. Για να μένει πάντα όρθια. Στην ηλικία μου τώρα, παιδί μου, τέτοια πράγματα. Για την κεραία μιλάμε να στέκεται όρθια, Κυρμίτσο, για σένα. Αμέτσι, πες μου, κύριε Τρίφωνα, και εγώ νόμιζα ότι... Τράβα από στην ταράτσα και βρες την κεραία και θα κάτσε να τη στρίβεις μέχρι που να βρω καλή εικόνα και ας πω στοπ και τη σφίγγεις εκεί. Άντε, τράβα. Άντε, τι κάθεσαι, τράβα. Άκουσα να σου πω, αφεντικό. Η εργατική νομοθεσία ορίζει ότι όταν ο εργαζόμενος εκτίθεται σε επικίνδυνο εργασία, οφείλει ο εργοδότης του να το καταβάλει επίδομα επικίνδυνου εργασίας. Ξυπνήσαν τα λάχανα και κάνε χωρίστρα. Βρέντε στο διάλογο τραβά πάνω. Αν δεν μου λες, μπορεί να μου πεις τι έχεις πάθει με τα συνδικαλιστικά σου. Α, κύριε Τρίφωνα, το παιδί έχει δίκιο. Έχω κάνει χρόνια πρόεδρος του Σωματείου Οικοδόμων. Και όταν ακούω για συνδικαλιστικά αιτήματα, είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος. Το παιδί έχει δίκιο. Πρέπει να του δώσεις επίδομα. Λοιπόν, Κυρμίτσο,
επειδή είσαι ευαίσθητος σε αυτά τα ζητήματα και επειδή εγώ δεν έχω σκοπάδο σε επίδομα σε αυτό το λέγχρο, βρες άλλο τεχνίτη να φτιάξει τηλεόραση. Εγώ φεύγω. Στάσου, κύριε Τρίφωνα, μη μου το κάνεις αυτό. Δηλαδή, να μείνω χωρίς τηλεόραση. Διάλεξε επίδομα ή τηλεόραση. Τώρα εδώ που τα λέμε, παιδί μου, μην είσαι κι εσύ παράλογος. Ο εργάτης πρέπει να έχει λογικά αιτήματα. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω, κύριε Μίτσο, εσύ που είσαι και συνδικαλιστής. Να ανέβεις, παιδί μου, να ανέβεις. Να φτιάξουμε τη τηλεόραση και μετά να κάνεις το αφεντικό σου ένα υπόμνημα με τα αιτήματά σου. Όχι, δεν με ανέβει. Είμαι ευαίσθητος σε αυτά. Δεν θέλω υπόμνημα. Ανέβα. Αφού έχω την κάλυψη του σωματείου, θα ανέβω. Πάντως, κύριε Μίτσο, είσαι μανούλα να πεις το εργαζόμενο. Εδώ που τα λέμε τώρα, κύριε Τρίφωνα, δηλαδή να μείνω εγώ χωρίς τηλεόραση, επειδή θες και επίτομα όπως είσαι. Βέβαια, να χάσουμε την ψυχαγωγία μας για τα αιτήματα του εργάτη. Για στάσου, κύριε Τρίφωνα, τι θέλεις να πεις δηλαδή, ότι δεν υπήρξε καλός συνδικαλιστής, ότι δεν υποστηρίζω το δίκαιο του εργάτη. Το υποστηρίζεις το δίκαιο, αλλά είσαι για καλοπερασάκια. Σκούρεμα, Αφεντικό. Ανέβηκα, τι να κάνω τώρα. Τράβα το καλώδιο με δύναμη και ας πω. Ρε, τι βλάκα τραβάει τα καλώδια στα ράτσα. Τι φωνάζει ρε κύριο σπεδάκι μου, φτιάχνουμε τη λόγηση από πάνω. Και για θέση τη λόγηση από πάνω, θα καλά στη δικιά μου από κάτω. Άμα τελειώσουμε από πάνω, με 3 χιλιάρικα σε παλέσουμε και εσένα, σταμάτατε. Τι έκανε ρε βλάκα, την έκανες πάλι την όμα σου, για δες. Έχει άλλα καλώδια πάνω. Έχει πολλά αφεντικό. Τράβα ένα πολλά. Φαλάκρα, δουλειά δεν έχεις και παίζεις με τα καλώδια. Καλά ρε κύριος, έγινε ένα λάθος. Μπορεί να συμβεί και σε εμάς αυτό αύριο. Τι να σου πω μωρέ. Ρε βλάκα, τι να κάνεις πάλι την όμα σου. Ποιος πάει να τραβήξει τα καλώδια. Εσύ μου το πες αφεντικό. Εγώ σπάει να στα τράβηξες όλα ρε βλάκα. Λοιπόν πιάσ' την κεραία τώρα και στρίβεται σιγά σιγά. Εγώ πάω μέσα και μόλις φωνάξω stop θα σταματήσεις, άκουσες. Ναι, εντάξει αφεντικό. Μην πειράξεις τίποτα να δες πω εγώ. Στρέψε λίγο δεξιά. Λίγο δεξιά. Πολύ το πήγες αριστερά. Πολύ το πήγες αριστερά. Ψήλωσε τη λίγο τώρα. Δώσε λίγη κλίση. Έλα λίγο πίσω. Πίσω. Βλέπουμε και εκπομπή. Ρε στον αέρα, δεν είναι. Μόνο τον αέρα τον βλέπω στον αέρα. Τους άλλους δυο δεν βλέπω. Βοήθεια! Έφτασα, σου έρχομαι. Τρίφωνα μου! Τρίφων, βοήθεια! Πολύ απόκριμα είναι η σκάλα μας. Πρέπει να σκουμπαστές. Ρε λάθος κάλα να μένω βλάκα. Τι δες τι κάνει η Γιασίνη. Έρχομαι, έφτασα. Σου έρχομαι, σκάσε. Πει να μην ξαναπείς το απορρεγμένο χώρο αφού δεν σε παίρνει από εδώ, αφού περνά. Βγάλε με γρήγορα, θέλω να πάω στην τουαλέτα. Δεν βολεύεσαι με την τουλάπα. Έλα μωρέ Τρίφωνα, είσαι με τα καλά σου, μέσα στην τουλάπα θα κάνω την ανάγκη μου. Έχεις δίκιο, την τουλάπα δεν την έχω συνδέσει με την αποχέτευση. Να σου φέρω κάτι να φάω, μπορεί να αργήσουμε. Είσαι με τα καλά σου, μωρέ. Άμα θα φάω, τότε είναι που θα φουσκώσω πιο πολύ και δεν θα χωράω με τίποτα. Αχ, βγάλε με, θα κατουρηθώ πάνω. Έχεις δίκιο, έχεις πληθωρικό μυαλό, δεν θα φανταστεί αυτό. Λοιπόν, έλα, βάλει και εσύ έτσι. Γαντάρσε λίγο, Λοιπόν, έλα. Οπ. Οπ. Τρίφων, δεν χρειάζεται πια. Τι έγινε, τράξε το κρανάκι από πάνω. Δεν είναι από πάνω, από κάτω είναι. Τι τράβηξε το καλαμάκι από κάτω και ήρθαν τα νέα πάνω. Ούτε από κάτω. Α, κατάλαβα, από τον ημιόροφο είναι. Υπόμνημα. Αίτηση εμένα. Αφεντικό, όπως σου είπα και με το στόμα, θέλω να μου δώσεις επίδομα επικινδύνου εργασίας. Για να μην πω και ανθυγιεινής. Από ό,τι μου είπανε, το λέει και ο νόμος. Εμένα μπορεί να με σβερκώνεις, αλλά τον νόμο δεν μπορείς. Γι' αυτό, για να μην τραβιόμαστε με δικηγόρους, δικαστήρια και τα αρέστα, δώσε μου το επίδομα με το καλό, γιατί το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Ξέρω ότι θα τσαντιστείς, αλλά τα δικαιώματα του εργάτη δεν είναι ποντικό κούραμα. Ο ετών, πόσο ετών είμαι.
Πέρσι ήμουνα 26, 27. Ο ετών 27. Βασίλη! Έλα ρε, έβγαινε με τρόμαξες. Έτσι πρέπει να είναι ο εργάτης Βασίλη, όπου μπαίνει να τρομάζουν όλοι. Τι είναι αυτά ρε. Υπόμνημα. Αυτά εδώ στο κεφάλι, στο χέρι, τι είναι αυτά. Α, έφτιαχνα μια κεραία και γλίστησα και έπεσα. Σιγά. Τι έκανε τώρα. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Δεν ζήτησες αποζημίωση. Σιγά. Ζήτησα, αλλά δεν μου δίνει. Γι' αυτό του κάνω υπόμνημα κι εγώ. Λοιπόν, άκου τι θα κάνεις. Θα κάνεις απεργία. Μόνος μου. Τρελός είσαι. Θα κάνεις απεργία πείνας έξω από το μαγαζί και σε πλακάτ θα γράψουμε τα αιτήματά σου. Και ποιος άρθει ρε Ευγένη, ποιος θα με δει. Στεναχωριέσαι ρε, θα φέρω εγώ ανθρώπους από το κόμμα ρε, εντάξει. Και όταν θα κάνω απεργία πείνας, δεν θα τρώω δηλαδή. Όχι βέβαια, ίσα ίσα θα πίνεις ένα νεράκι για να μην πάθεις αφυδάτωση. Τι λες ρε Ευγένη, εγώ χωρίς φαΐ δεν κάνω ούτε λεπτό. Α, Βασίλη μου, οι αγώνες έτσι κερδίζονται. Βρε, οι αγώνες με την απεργία πείνας μπορεί να κερδίζονται, αλλά χάνουμε και κιλά. Δεν θα πάθουμε καμιά σημεία. Τέλος πάντων, φτιάξε αυτά τα πλακάκια που είπες. Τα πλακάτ. Ναι, αυτά. Και θα δούμε τι θα γίνει. Αυτός είσαι ρε Βασίλη. Για παίρνα τώρα να δούμε σε παίρνει, για θες και εσύ ξεχόντρισμα. Για να δω. Για να παίρνω. Α, χάνεται που περνάω, τι ωραία, και τώρα θα μπαίνω, θα βγαίνω, θα μπαίνω, θα βγαίνω, θα μπαίνω, θα βγαίνω. Σου έκανα μια προσπέλαση, χάλασαν τα στεγανά του σπιτιού μου, κοίταξε μην ξαναφάς άλλο. Γιατί άμα χοντρίνεις κι άλλο, δεν μας παίρνει άλλο, βρίσκουμε μεσοτυχία, ε. Θα δούμε στον αμοκή. Ναι, αλλά όμως άξιζε τον κόπο, ε, γιατί κι εγώ σου έκανα κάτι κόλπα το βράδυ. Να σου πω, τώρα θα πάω στο μαγαζί, αλλά να μην κουραστείς καθόλου σήμερα, γιατί το βράδυ θέλω να είσαι ξεκούραστος. Θα με δεις και θα τρελαθείς, θα πάθεις την πλάκα σου. Θα σου κάνω μια εμφάνιση σεξι. Βλέπω σε σεξι εξαφάνιση. Άκουσα, δεις, έχω μια ιδέα. Τι? Οι Άγγλοι έχουν πρόθεση να μας ξαναδώσουν τα Αργύρια πίσω. Με την προϋπόθεση ότι πρέπει να στείλουμε κάτι να καλύψει τη θέση τους. Είσαι να πας εκεί αογκόλυθος. Εγώ. Ναι. Έλα μωρέ Τρυφωνάκο. Άντε τι μου λες τώρα. Εγώ σου μιλάω συναισθηματικά και στείλεις να με κλείσει το μουσείο. Είναι θέμα αρχαιολογικού χαρακτήρα πώς θα το κάνω. Το τηλέφωνο χτυπάει. Ναι. Έλα κυρακούρα. Πάλι εσύ. Πάλι βούλωσε. Καλά δεν σκοπεί ότι όποτε πηγαίνεις στην τουαλέτα να αφήνεις το καλυμάκι να τρέχει συνεχώς. Πώς θα το κάνεις, βάλε ένα ψηλότο στο κουμπί και άσε να τρέχει συνεχώς. Τέλος πάντων. Καλά εντάξει, πάω στο μαγαζί να πάρω το μηχάνημα απόφραξης και τον βοηθό μου και συνεχόμαστε. Τ' άκουσες. Αμέ. Εγώ φεύγω από μιλιά. Εντάξει, να πάρεις το καλό. Και όπως είπαμε, μην μου κουραστεί σήμερα, σε θέλω ξεκούραστο το βράδυ. Το βράδυ δεν θα έρθω καθόλου. Γιατί? Έχει το μαγαζί αχυτέρευση. Πολλές ώρες μέσα. Από το πρωί. Τι λέτε. Τι έγινε ρε παιδιά, στοίχημα. Τι δυστύχημα κύριε. Εδώ ο άνθρωπος κάνει απεργία πείνας ενάντια στο κατεστημένο για την εκμετάλλευση. Και ποιος είναι το κατεστημένο για εκμετάλλευση. Το αφεντικό του κύριε. Για νου. Αυτονού του δύστυχου εδώ. Εμπρός. Για βγες έξω ρε δύστυχε. Ρε γαϊδούρι εσύ είσαι. Ναι, εγώ είμαι απεργός πείνας αφεντικό. Γιατί κάνεις απεργία, πεινάς. Όχι ακόμα, αλλά όπου να αρχίσει και κουρκουρίζει η κοιλιά μου. Και για ποιο λόγο κάνεις απεργία. Για τα αιτήματα που βλέπεις γραμμένα πάνω στα πλακάκια. Ποια πλακάκια του καμπινέ. Στα πλακάτ θέλει να πει. Μα μίλησε το πουλάκι μου. Το καλό που σου θέλω ινστρούκτορα, δίνω του και φύγε να μην έχουμε σφαλιάρες, έτσι. Εγώ αγωνίζομαι για τα δικαιώματα του εργαζόμενου. Πράτε στο διάλογο, φύγε από πέρα, μη δώσεις πλάτη τα πλακάκια και τα φας. Σιγά πάω σε εκτείνος. Ούτε μία ώρα μυστικό δεν μπορεί να κάνεις, απεργία πείνα μου να κάνεις, έτσι. Για το καλό μου φανε. Άρα φύγε από πέρα, ρε. Πάρ' τα εργαλεία και σκοφή για να κάνουμε καμιά δουλειά. Άντε στο διάλογο, φύγε από πέρα. Ορίστε μα. Έλα να πάρει και αυτό εδώ. Μπα το πουλάκι μου. Απεργός πείνας. Ακόμα και το κρασί πρόβλεψε. Φορητό σούπερ μάρκετ. Φαντάζομαι να κάνεις σχέδια απεργία. Κάτω σταθερά. Ναι. Σταθερά τα χέρια σου. Καλά. Μ' άρεσε που δεν θα κάνεις και απεργία πείνας.
Αυτός ο βλάκας να βγαίνει, να σε βάλει να κάνει παιδιά πείνα. Είναι συνδικαλιστής αφεντικό και ήρθε να συμπαρασταθεί στα δίκαια αιτήματά μου. Αγάλε με βλάκα. Αφεντικό, δεν πάμε να φάμε κάτι γιατί ξελιγώθηκα. Ορίστε, ούτε μισή ώρα δεν κράτησες, δεν θα πάμε να πάμε. Σαν τη δικιά μου είσαι, Χοντρή. Ναι, αλλά εγώ με στυλάκι όμως. Κουράδα είσαι. Λοιπόν, ας το κατελειώσαμε. Σιγά βλάκα, τόσπασες, τόσο νότι κόλλαγα βλάκα. Αν δεν πήγαινε πάνω τα εργαλεία, να πάγαμε απόσπαξης κυρακούλας. Ναι. Θα πάμε το αυτοκίνητο πάρα και το απόσπαξικό μηχάνημα. Σιγά βλάκα, πάνω μου ήρθες και κάθισες, μου βάλει. Προσεγγίσαι λίγο. Δεν μου λέει ρε κυρακούλα, κάθε πότε ενεργήσα. Με το συμπάθειο κύριε Τρίφωνα, αλλά να, έχω πρόβλημα. Κάθε δύο ώρες. Και δεν σου κάνει την παρατήρηση ο διαχειριστής. Όταν είχαμε το βόθρο, πλήρωνα εγώ το βοθρατζίδικο. Και έτσι είχα ησυχάσει με όλους αυτούς. Τώρα όμως με το δίκτυο της απογέτευσης που μας έβαλε ο δήμαρχος, καλύτερα του δημάρχου. Κάθε φορά που πάω να κάτω στην τουαλέτα τον θυμάμαι. Αχ, λέω, ξανά σανά. Κατάλαβα, τώρα βουλώνει η χαμούζα. Φέρ' τη φούσκα, έβαζε. Σιγά γόμα, ρε. Στη μύτη μου την έβαλες, μπλάκα. Λοιπόν, κυρακούλα, τράβα πέρα στην πανιέρα, γιατί φοβάμαι ότι θα έχουμε πρόβλημα παλήρειας. Ενώ συμπιέζω εγώ, μπορεί να αποπιεστεί από εκεί. Καλά, όπως θέλεις κύριε Τρίφωνα, εσύ ξέρεις. Λοιπόν, έχει το νου σου μισού στην πάθη. Ναι, ναι. Καργάρω, Έλα, καργάρισε, εντάξει. Σιγά κύριε Τρίφωνα, μουσκεμα με έκανες και είναι και βρωμόνερα. Κάσου νερά είναι, κυρακούλα, σπλάχνα σου και τα σιχαίνεσαι. Μη συνάχουμε που δεν είναι δικά μας. Αφεντικό, ευτυχώς εγώ ήμουν μακριά και την κλείτωσα. Την άλλη φορά θα σε βάλω μπροστά εσένα. Λοιπόν, πήγε, φέρ' το μηχάνημα απόβραξης, γιατί πέσαμε σε λούκι εδώ πέρα, δεν ξεβουλώνει με τίποτα. Εδώ το έτοιμο είναι. Βάλ' το στην πρίζα. Και πού είναι η πρίζα? Θα σου πέρω σχεδιάγραμμα του σπιτιού για να βρεις που είναι η πρίζα. Βρες μια πρίζα και βάλ' το. Κάνατε, όλο φωνάζεις, φωνακλά. Πάντα από εκεί. Κυρακούλα, σε περικαλώ, κυρακούλα, πέρασε έξω στην αίθουσα αναμονής. Μη σε έχουμε στα πόδια μα να δουλέψουμε. Κάτσε, Τρίφωνα, κάτσε, θα περάσω. Σκουπίσου. Κάτε, πρόσεχε για λίγο. Αφεντικό, να την βάλω την πρίζα. Όχι ακόμα, δώσε σωλήνα. Ναι. Έλα, πιάσε. Σύνδεσέ την. Ναι. Κάργα. Ωραία. Λοιπόν, βάλω την πρίζα τώρα. Ναι. Έλα, δώσε ατμόσφαιρες. Σταμάτα. Δώσε απότομα ατμόσφαιρες. Σταμάτα, άκουσα θα σου πω τώρα. Άνοιξε απότομα τη βάνα, γιατί έχουμε τριπλό να το ρουφήξει. Έτσι, μπράβο, έλα, τραβάει τώρα, έλα. Έτσι, έτσι. Έλα, εντάξει, τα ρούφηξε όλα. Εντάξει, κλείστο. Τι, το καλό. Κλείστο, ναι. Κυρακούλα, στον κάναμε γουλή. Α, σε ευχαριστώ πολύ κύριε Τρίφωνα. Μπορώ να πάω τώρα μέσα? Α, πάω, για να μην πας. Έχω να πάω από το πρωί. Μόνο κάνε λίγο πια εδώ, γιατί δεν έχει πόρτα. Τι, μη σε πάρουμε μάτι. Ευχαριστώ. Ω, Παναγία μου, Χριστέ μου, τι είναι αυτό. Κύριε Τρίφωνα, τράκα. Τι έγινε, κοίτα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι θα είσαι εδώ, σκατόμουτρο? Εγώ ξέρετε εμένα από κάτω και καθόμουν στην τουαλέτα και ξαφνικά κάτι σαν σύμβουλος με τράβηξε και με έφυγε εδώ πάνω. Τώρα θα στείλω αμέσως από εκεί που ήρθες. Τον έστειλα από εκεί που ήρθες. Μεγάλη δουλειά ήταν να τραβήξει τον καλαμάκι. Τώρα η λεκάνη είναι έτοιμη προς κρίση. Προς κατάθεση δηλαδή. Σας ευχαριστώ κύριε Τρίφωνα. Το χαρτί σας. Ειδικό μέγεθος. Καμουζιάρα μου εσύ. Μας τηλεφώνησες. Ναι, εγώ σας τηλεφώνησα. Εσείς είσαι σωστή. Εμείς είμαστε άλλοι, τέλος πάντων. Τι παρουσιάζει τα μάξι? Ούτε ξέρω, δεν παίρνει την μπροστά. Ούτε τσακ δεν κάνει. Α, έχεις το κάπο της μηχανής. Θα ανοίξω. Την έκανες λαχείο. Δηλαδή? Σας κλέψαν τη μηχανή, δεν το είδατε? Πω πω, βρε τους αλίτες, πω πω. Χάλασε κοινωνία, έχει γεμίσει ο κόσμος κλέφτες. Ό,τι βρουν αρπάζουνε. Τέλος πάντων,
επειδή μου είσαι συμπαθής περίπτωση, θα σε τακτοποιήσω εγώ. Πώς? Εγώ τυχαίνει να έχω δύο μηχανές, μία μπρος και μία πίσω. Θα βγάλω τη μία, θα τη βάλω σε σέναν. Και δεν μου λες μας τώρα, πόσο θα στοιχίσει αυτή η υπόθεση? Για σένα ένα τριαντάρια κατέβατα, όσο στοιχίζει μηχανή. Τα εργατικά δωρεά από το κατάστημα. Σε ευχαριστώ που με βγάζεις από αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Σε ευχαριστώ. Και θα στη βάλω πίσω, ούτως ώστε αν θέλω να σε ξανακλέψουν να τους μπερδέψω. Καλά κάτσε. Ναι, να σου δώσω και τα λεφτά μας στο εργαστάσιο. Ορίστε, 30.000. Είναι μετρημένα. Βέβαια, είχα να πληρώσω την εφορία μου. Άστα, λοιπόν, κάνε καμιά βολτίτσα και έλα σε κάνα μισάωρο να την πάρεις, γιατί δεν μπορούμε να σε έχουμε μέσα στα πόδια μας. Άντε, μπράβο. Να τη φτιάξεις καλά, μάστορα. Εντάξει, Βασίλης. Κατέβα στα εργαλεία κάτω, ας καζάρουμε τη μηχανή στον κύριο. Ποια μηχανή, αφεντικό? Κι εμείς μία δεν έχουμε. Βρε βλάκα, κι αυτό μία έχει πίσω. Αυτά τα αυτοκίνητα τη μηχανή την έχουν πίσω. Ξύπνα, Βασίλη. Πες το, αφεντικό, και εγώ νόμιζα ότι την κλέψανε πράγματι του ανθρώπου. Οικονομήσαμε 30 χιλιάρικα αεριτζίδικα. Πάμε τώρα να δούμε όμως τι έχει η μηχανή του. Έλα. Τι έγινε, αφεντικό? Ορίστε, ρε, η πίπα ήτανε. Καπνίζει το αυτοκίνητο? Τι καπνίζει, ρε, αυτό και μερικά άλλα λέγονται πίπες. Ορίστε, τώρα που την βάλαμε θα είναι τσακμάκι. Η ρότα μαθαίνεις. Λοιπόν, κλείς το καπό. Πάμε κάπου να την αράξουμε, ώστε να είστε τίποτα να το παραλάβει. Τελειώσαμε. Δεν μας βλέπεις, πτώματα γίναμε. Φτηνά την γλίτωσε. Και πρώτος μας τώρα στο δικό μου. Σας ευχαριστώ πολύ, ρε παιδιά, να σε βοηθήσω. Σήκω. Δεν βαριέσαι. Άνθρωποι είμαστε, μια εξυπηρέτηση καρά. Μεθαύριο μπορεί να συμβεί σε εμάς αυτό. Σωστά. Δεν μου λες, μπορώ να το πάρω και να φύγω τώρα? Το παίρνεις και φεύγεις και πού σε. Άμα πας για σέρβις, πες στους άλλους ότι τη μηχάνη τη βγάλαμε, τη βάλαμε πίσω. Μην ψάχνουν να τη βρουν μπροστά. Εντάξει, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άι στο καλό. Ευχαριστώ. Αφεντικό, πώς το κατάλαβες ήταν άσχετος από αυτοκίνητα? Είδες όταν του πάει ανοίξει το καπό της μηχανής που άξιζε το πόντι μπαγκάλ, εμείς από αυτούς ζούμε. Στο πόδι, εγώ το αφεντικό σου μου πες άστο. Απάνω στο πόδι μου σούπα. Εσύ τι το βάλες από κάτω? Σήκωσε τηλέφωνο. Ναι. Επιστημονικό. Το κλείσανε. Βέβαια, περιμένουμε μάλλον μια ώρα να το σκάσουμε. Και που ξέρεις, αφεντικό, ότι χτυπούσε μια ώρα, τώρα ήρθαμε εμείς. Πολύ αέρα πήρε να σκάσει στο θείο σου. Ξαναχτυπάει το τηλέφωνο. Σήκωσε το. Εγώ, εσύ το αφεντικό. Σηκώνει ο διευθυντής τηλέφωνο ποτέ? Ποιος το σηκώνει? Ο ιδιαίτερος, σήκωσε το. Εγώ είμαι ιδιαίτερος. Ναι. Επιστημονικό εργαστήριο του 20ου αιώνα. Ναι. Πιστήκατε έξω. Μάλιστα. Μισό λεπτό να πάρουμε χαρτί και μολύ μέσα σήμερα στη διεύθυνση. Μισό λεπτό. Ποιες χαρτί και μολύ μέσα σήμερα στη διεύθυνση? Ναι. Με βλάκα ζω! Συγγνώμη, αφεντικό. Ναι. Δεν είπα σαν ζω. Έχουμε και προσωπικό εδώ. Μάλιστα. Που μένετε οδός Κλεισούρας. Βέβαια, οδός Κλεισούρας που μένετε μπορεί να πληθείτε απ' έξω. Αριθμός 18. Μάλιστα. Εντάξει, ερχόμαστε. Ναι, ερχόμαστε. Έλα, κλείστο! Εντάξει. Πάρ' τη διεύθυνση μαζί σου. Πού είναι η διεύθυνση? Εδώ είναι η διεύθυνση! Α, διεύθυνση. Αυτό, ναι. Πάρ' και τα κλειδιά. Ναι. Εντάξει. Εδώ τα έχω, εδώ τα έχω. Εντάξει, τα κλειδιά. Ναι. Έλα. Πάμε. Μάστορα, έρχεσαι! Ερχόμαστε! Μα τι κάνουν τόση ώρα? Και είναι μια ώρα που χτυπήσανε το κουδούνι. Δεν ξέρεις, Μάστορα, είναι στο έδωσο. Καλή. Από κάτω δεν έπρεπε να έρχεστε. Και τι πειράζει που ήρθαμε από πάνω? Όχι, δεν πειράζει. Επειδή πειράζει μας περίμενες από κάτω, πρέπει να κατέβουμε και ξανανεύουμε. Όχι, 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 εντάξει. Αστυχώς όμως που ήρθατε γρήγορα, γιατί έχω πληθεί απ' έξω. Μάλιστα. Η πόρτα πού είναι? Στο βάθος δεξιά. Και έχω και το φαγητό πάνω στη φωτιά. Α, τι φαγητό έχει? Κοκκινιστό με μακαρόνια. Α, ωραίο. Πιάσε σε όλα για φαγητά. Μία πόρτα έχει το σπίτι? Ναι, μία. Καλά, χάθηκε ο κόσμος να κάνουν άλλη μία. Και γιατί να κάνουν άλλη μία? Για απέντα την άλλη. Δεν κάναμε τώρα, τι να κάνουμε. Άντε, Μάστορα, πάμε. Φέρ' την πόρτα, ρε.
Δεν μπορώ, είναι κλειδωμένη. Δώσε τα κλειδιά. Αφού έχω κλειστεί απ' έξω, πώς θα το δώσω τα κλειδιά. Πάμε. Ψοφίσα τον δώρο μου. Ωραία, κάνουμε. Πού είναι επιτέλους η πόρτα. Να, αυτή εδώ είναι. Καλέ. Καλά, δεν είναι κανείς μέσα. Αφού σας είπα, εγώ ήμουν και κλείστηκα απ' έξω. Ω, είναι το κοκκινιστό μέσα. Σκάσε εσύ, ρε. Δώσ' τη φούσκα. Ορίστε. Έγινε σκόνιο. Γεμάτο σκόνιο. Πάρ' το. Δώσ' τα δεκλίδια. Δοκιμάσουμε αρχικά να μην σου κάνουμε τρύπες. Αν είσαι τυχερή, πρέπει να είναι αυτό, καλά πως λέει πείρα μου. Είσαι και καντέμις, ατμάσουμε. Ορίστε. Αχ, σας ευχαριστώ, κύριε. Μια στιγμή να κάνω ένα τσέκ, δεν θα αργήσω, διέλω. Ω, πάει το κλειδί, έσπασε. Αμα, και τώρα τι κάνουμε. Τι θα κάνουμε εγώ, μόνο με κλειδί μπορώ κι άνοιγο. Και τι θα κάνουμε δηλαδή. Να φωνάξουμε έναν άλλο κλειδαρά. Κύριε Τρίφωνα, μια και είσαι μέσα τουλάχιστον, δεν κατεβάζεις το φαΐ από τη φωτιά να μην μου καεί. Μισό λεπτό. Ό,τι το προλάβαμε. Ωρε τι έπαθε η κακομοίρα. Εγώ πάω να φωνάξω έναν άλλο κλειδαρά τα 7 εφτάρια, εντάξει. Μου το κρατάς. Αφημά. Νόμιζα πως έφτιαξε μακαρόνια και έφτιαξε πατάτες. Με έτσι αφημά, πω να μην κλειστεί έξω. Γεια σας. Γεια σας. Έλα συνάδελφε, γιατί έχω μια εμπλοκή εδώ. Εσείς τηλεφωνήσατε σε 7 εφτάρια. Ναι. Η πόρτα ποια είναι. Αυτή εδώ. Α, αυτή πάρα πολύ ωραία. Δεν μου λέτε, το μπαλκόνι που είναι. Τι να το κάνεις στο μπαλκόνι. Το μπαλκόνι. Θέλω να πηδήσω μέσα στο διαμέρισμα να ανοίξω από μέσα. Μα μέσα είναι ο άλλος κλειδαράς. Εσένα σε φωνάξαμε για να ανοίξεις απ' έξω. Α, κυρία μου, δεν γίνεται. Εγώ είμαι κλειδαράς που ανοίγω μόνο από μέσα. Απ' έξω δεν μπορώ. Ό,τι πάθαμε. Τι έγινε, Βαφιλή. Αφεντικό, εδώ είναι ο συνάδελφος που ξέρει και ανοίγει μόνο από μέσα. Ω, για μελαχείο. Άκουσε, συνάδελφε, τα 7 εφτάρια είναι του εσωτερικού, έτσι. Ανοίγουν μόνο από μέσα. Πήρα από το μπαλκόνι και έλα από μέσα. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, το μπαλκόνι που βρίσκεται. Να περάσουμε στο λιβρανό διαμέρισμα και να πηδήξουμε από μπαλκόνι στην μπαλκόνι. Δεν γίνεται αλλιώς. Ωραία, πάμε. Πάμε. Το τέτοιο σας. Από το συνάδελφο, πέρασε. Από το συνάδελφο. Μισό λεπτό θα έρθει ο κλειδαράς να ανοίξει. Από εδώ είσαι. Σε κατάλαβα. Βρε κι άλλο στο συνάδελφο. Για χαρά συνάδελφε. 7 εφτάρια εδώ. 7 εξάρια. Μπράβο. Χάρηκα. Από εδώ είναι. Ναι, από εδώ είναι. Ας βάλω κάτι αφημίσεις. Όχι τώρα, μετά τη δουλειά. Δεν μπορεί ένα ποτό, ένα ψυχτικό. Άσε πρώτα να τακτοποιήσουμε τη δουλειά. Α, πρώτη φορά έχεις σε σπίτι να μην σου δώσω κάτι. Άσε να δούμε την πόρτα και μετά κάτι θα πάω. Άντε, αφού επιμείνεις δεν σάβω. Δηλαδή την πάλεψα κι εγώ, αλλά μου σπάς το κλειδί μέσα. Κάτσε εδώ. Ξεκλείδω την. Βεβιάρνε, είσαι και ο πρώτος για από μέσα. Μπράβο, μάστορα, τα κατάφερε. Τι σου χρωστάω. Άσε παρακαλώ, δεν κάνει τίποτα. 2.000. 2.000, εντάξει. Γεια σας, συνάδελφοι, χάρηκα, ε. Άντε, ρε, καλό κουράγιο. Άιστο καλό, συνάδελφε, ε. Αφεντικό, ανέλαβα μια πρωτοβουλία. Τι πρωτοβουλία? Έκλεισα κρυφά όλες τις πόρτες των διαμερισμάτων του ορόφου και άφησα τους περίεργους στον διάβρο μου. Κυρία Λένα, η πόρτα. Κλείστηκα απ' έξω, έφυγε. Έλα, μάστορα, έλα. Μην ανησυχείς εδώ, είμαι στην αίθουσα. Περίμενα. Αχ, μάστορα, έκλεισε η πόρτα. Τι θα κάνω? Στην αίθουσα αναμονής, περίμενα. Μάστορα, έκλεισε η πόρτα. Στην αίθουσα αναμονής. Πόρτα με ξεπνέρα. Μάστορα, η πόρτα. Περάστε, πόρτα, μάστορα. Πόρτα, μάστορα. Περάστε, περάστε στην αίθουσα. Επιτέλους έκανες και μια σωστή δουλειά. Λοιπόν, μάστορα, τι θα γίνει? Μη σας απασχολεί καθόλου. Εδώ είμαι εγώ και το επιτολείο μου και οι πόρτες θα ανοιχτούν. Α, και τι θα κοστίσει? 3.000 κατά κεφαλή. Ω, πολλά δεν είναι. Εδώ είναι 5.000 η ταρίφα και επειδή είναι ομαδική συμφορά, σας κάνω την πιχοντρική και μιλάτε. Λιγότερο δεν γίνεται. Ο διαχειριστής ποιος είναι? Εγώ. Λοιπόν, θα μου δώσεις 18.000, θα περάσεις τα έξοδα στα κοινόξυδα και θα έρθει 1.000 κατά κεφαλή.
Σωθήκαμε. Ωραία, έτσι να γίνει. Ωραία, λοιπόν, έλα δες. Τράβασε αυτόν τον κλειδάρα που παίρνει 2.000 κατά πόρτα. Ναι. Φώναξε τον να ανοίξει αυτός και έτσι βγάζουμε εμείς 1.000 από τον καθένα χωρίς να κάνουμε τίποτα. Τι μυαλό. Σου παρό πρόσεχε να μαθαίνεις. Τι λέει πείρα. Τρίφων, Τρίφων δεν ακούς. Τρίφων, πού είσαι. Στο μπουντουάρι με, τι φωνάζεις. Έβαλα τα καλά μου. Είσαι έτοιμη. Τώρα τι καταλαβαίνεις, θα με συγχύσεις πάλι. Για να έχουμε καλό ρόκμα, τι ώρα γυρνάμε. Όταν τελειώσει το φαΐ. Κατάλαβα, θα διανυχτερεύσουμε δηλαδή. Γιατί το λες αυτό. Όταν αρχίζεις και τρώνε, σταματάς. Εκτός αν σου πάρει το τραπέζι από μπροστά σου. Έλα, μωρέ, άσε τώρα τις εξυπνάδες. Αλήθεια, με τι θα πάμε. Με το μηχανάκι. Α, όχι, εγώ πάνω στο μηχανάκι δεν ανεβαίνω. Και με τι θα πάμε. Με το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο χαλασμένο. Τότε θα πάμε με ταξί. Θα βρεις ταξί, ώρα εμείς δεν είμαστε καλά. Και τι θέλες δηλαδή, να ξανανεύω πάλι στο μηχανάκι και να κάνουμε σούζες στον δρόμο να γίνουμε ρεζίλοι. Ρεζίλοι γινόμαστε και χωρίς σούζες όταν κυκλοφορούμε μαζί, λοιπόν, άστο τώρα. Έλα, μωρέ, στις εξυπνάδες, χάρη σε μένα έχεις και εσύ οντότητα. Βαρύτητα θα να πεις. Άντε πάμε, μην ανακαλέσω γιατί είμαι στο νίκη αή. Έλα πάμε πια, απ' τη μύτη μου το έβγαλες, πάμε. Ορίστε, και αυτή την πόρτα σαν ή την έβγαλες. Έλα κάτσε, είσαι πληθωρικιά, το είπαμε. Ορίστε, πέρνα. Καλά, πού είναι το όχημα. Τι όχημα. Το μηχανάκι, δε, με τι θα πάμε. Εδώ είμαστε μέσα το παρκάρο, να πάρουμε καμιά κλίση. Στο γκαράζι το. Άντε πια, μια στο τόσο με βγάζει έξω και μου το βγάζει από τη μύτη. Έλα, προχώρα. Να περπατάω μια ώρα τώρα, κατάλαβε. Να. Ωρα, αριστερά είπαμε. Άντε να δούμε τώρα πώς θα ανέβουμε εδώ απάνω. Ας φέρουμε ράμπα, ας ανεβάσουμε. Σήκω στο πόδι σου να ανέβει. Έλα μωρέ, σήκωσέ με εσύ. Έστω ένα ρεκόβερ για άσκο. Την άλλη φορά που σε σήκωσα, να πιάσα λουμπάκο. Και πώς θα πάμε τώρα. Ώστε πάρ' το μηχανάκι και τραβάσαι το. Αφού ξέρεις βρε πονηρέ ότι δεν ξέρω να οδηγώ μηχανή, το λες επίτηδες όμως για να μην έρθω και να χάσω το φαΐ, έτσι. Έλα, ανέβα πια στα λόγια και μαλακά γιατί τρομάζω. Η τσάντα μου τι να την κάνω. Ρίξε το πον μπαγάζ. Περίμενε, άντε. Άντε, περίμενε να ανέβω. Ανέβαινε, άντε. Μπάρβαρε, μπάρβαρε. Σιγά, βρε, άρχουν, όχι, δεν θα με ρίξεις κάτω. Ας το κατέβα κάτω για να βλέπω σκοτωμένους. Κατέβα κάτω, όλο σύνολο να πηγαίνουμε σε πισόβαρη. Κατέβα κάτω. Και πώς θα πάω, μωρέ. Γεια, στην Περίμενε να καθίσω, περίμενε μάτσα, θα σου πω εγώ, άντε ξεκίνα. Εντάξει, αμέ, είσαι χειρόφρενο. Δύναμε, όλα. Μπαγκαζιέρα. Μεταφορά κράτων. Έχετε άδεια. Όχι, γεμάτη την έχω. Λέω αν έχετε άδεια που κουβαλάτε την κυρία σας με την μπαγκαζιέρα. Γιατί χρειάζεται άδεια. Βέβαια. Δεν το ξέρετε ότι τα μηχανάκια απαγορεύεται να ρυμουλκούν μπαγκαζιέρα. Και πώς θα μεταφέρω τη γυναίκα μου. Θα τη βάλετε στο πίσω κάθισμα της μηχανής, κύριε. Τότε είναι που θα μας γράψει για σούζες. Σούζες. Μα καλά, δεν τρέπεστε να κάνετε σούζες και μάλιστα με τη γυναίκα σας επάνω. Αφού είναι πισόβαρη. Παράτα βρε τις βλακίες. Μην τον ακούτε, κύριε τροχονόμε μου. Ξέρετε τι κουμάς είναι. Επίτηδες τις κάνει τις σούζες. Εμένα, κυρία μου, τα οικογενειακά σας δεν με ενδιαφέρουν. Να τον γράψετε, κύριε τροχονόμε μου. Να τον γράψετε γιατί ποτέ του δεν φοράει κράνος. Μα έχω τριχόπτωση, κύριε τροχονόμε. Μου το επιβάλλουν λόγοι υγειονομικής αγωγής. Όχι αστεία μέσα στη μέση στο δρόμο, ε. Λοιπόν, άδεια και δίπλωμα. Τώρα τα έχω μέσα στην παγαζιά. Δεν με λυπάσαι. Πρέπει να ξεφορτώσω για να τα δώσω. Τέλος πάντων, άντε, για πρώτη και τελευταία φορά τη γλιτώντα, αλλά κοιτάξτε να κάνετε τίποτα οικονομίες, να πάρετε κανένα αυτοκινητάκι για τις μετακινήσεις σας, ε! Που να μείνει φράγκο για αυτοκίνητο! Όλα αυτή μου τα τρώει! Και τώρα για φάει την πάω! Σταμάτα, βρε, τις βλακίες! Άντε πια με έκανες ρεζίνι μες στον δρόμο! Ησυχία, σ' όλους πια ρεζίνι μες! Μη βαράζει να μην σε ξεφορτώσει καμιά χαβούζα! Ησυχία μες στον δρόμο! Λοιπόν, άντε, πηγαίνετε και προσοχή στον δρόμο, ε! Προσοχή!
Άντε, για χαρά. Άντε, τράβα, άντε, πεινάω, σου λέω, πεινάω. Σκάσε. Τζατζίκι, η μελτζανσαλάτα, η γαριδοσαλάτα, η αγκουροσαλάτα, οι κεφτέδες, οι πατάτες, τα τυροπιτάκια, τα κοτοπιτάκια, τα σπαρακοπιτάκια. Δηλαδή τι θέλεις να πεις, ε? Δεν έπρεπε να φάω τίποτα. Για το τίποτα μιλάμε 20 ώρα. Αχ, αχ, κάνε κάτι, σε παρακαλώ να μου φύγει το βάρος. Πάω, φέρω το αποφρακτικό πάνω που ξεγλώνουν οι νεροχύτες, να στο βάλω στο στόμα να σου κάνω αναρρόφηση, να σου φύγει το βάρος, να μην το απόβαρα. Αχ, μωρέ Τρίφωνα, εγώ υποφέρω και εσύ με κοροϊδεύεις. Αχ, κάνε κάτι. Να σε πάω στα body line. Αχου, αχ, Τρίφωνα, τώρα πώς θα ανέβω τις σκάλες. Πάρε με καβάλα. Για γρήλο με πέρας, θα τηλεφώνεις στην Express Service. Να έρθει να σε ρίξει με ελικόπτερο από πάνω. Καλά, εγώ υποφέρω και εσύ κοροϊδεύεις. Πώς θα ανέβω τώρα? Με τα σανσέρ. Έλα μωρέ, αφού δεν έχουμε σανσέρ. Θα βάλουνε. Πότε? Το δίνουν από την παροχή σε 2 χρόνια. Σε 2 χρόνια. Mm. Ε, καλά, τότε εγώ θα περιμένω. Περίμενα. Ολυμπιακάρα, μεγάλη ομαδάρα, πάπο. Θρύλε μου. Σκίσαμε. 4 γκολάρε, μα τι διάλογο με τα ψυχό πέσαμε. Πω, ήταν αυτό, βρε παιδί μου. Φωτιά και λαύρα είχε γίνει. Μπράβο, Ολυμπιακά. Φωτιά, τον Άντων! Φωτιά! Δεν θέλω ανάγνωση μέσα στο μαγαζί. Επιμέρειδες έξω. Αν δεν θα βγάλω πήγαινε πάνω τα εργαλεία, να πάω να φτιάξω κάτι ηλεκτρικά της καράδας. Αυτή είναι η ζωή. Μπορώ να πω τίποτα. Κάθε φορά που ερχόμαστε με το καφεδάκι μας, με το γλυκάκι μας, με το νεράκι μας, είσαι και η πρώτη. Τον πέτυχα. Καλώς είναι κύριε Τρίφωνα, τον πέτυχα. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαι απόλυτα ενθουσιασμένος, αλλά βαδίζεις προς την τελειότητα. Την επόμενη φορά, με λίγη ζαχαρίτσα παραπάνω, έχεις ευθυγραμμιστεί. Δεν μου λες με ευκαιρία. Μπορεί να μας πεις και το φλιτζάνι. Τι να σου πω τώρα, κύριε Τρίφωνα, τι ανάγκη έχεις εσύ να σου πω το φλιτζάνι. Όλοι έχουμε τις ανάγκες μας. Μια και μιλάμε για ανάγκη, του αρέτα καλά που πέφτει. Α, όπως πας στο διάδρομο, η δεύτερη πόρτα δεξιά. Γράφε. Δεξιά, είπαμε, σε έφαγε ο Ευγένιος, κάπα-κάπα έγραψες. Καλά, παιδί μου. Λοιπόν, για πέστε μου, τι πάθανε τώρα οι ηλεκτρικές συσκευές. Κυρία μου, ζεις τη σήμερα ημέρα. Δεν ξέρεις ότι όταν ηλεκτρικές συσκευές δουλεύουν και οι τρεις στον ίδιο χώρο, η μία επηρεάζει την άλλη και η μία συμπαράσταση προς την άλλη και χαλάει. Βουβή συμπαράσταση που λένε. Σοβαρά κύριε Τρίφωνα. Θέλει και ερώτημα. Άμε γι' αυτό, όταν μαγείρευα στην κουζίνα μου κρύζε το ψυγείο. Ε, βέβαια, αυτό είναι. Σε έχει φάει περιέργεια. Τώρα ξέρεις. Λοιπόν, για καλά έχει μια ματιά. Αυτή η σακούλα τι θέλει εδώ. Είναι, κύριε Τρίφωνα. Μην τον απασχολείς. Συσκέπτεται. Συσκέπτεται. Αυτό θέλει ξύλωμα. Αλλά. Τι είναι, κύριε Τρίφωνα. Κάνε άκρη. Τι είναι, κύριε Τρίφωνα. Αγγούρι είναι. Σε έχει φάει περιέργεια! Άσε μόνο να στοχαστούμε να κάνουμε τη δουλειά μας! Τι μας τα κνευρίζεις, επαγγελματίες είμαστε! Είμαστε επαγγελματίες! Έλα κάτω, ρε. Λοιπόν, γράφε. Φέρ' τα εργαλεία απ' έξω που πας. Για να καθαρίσεις εδώ. Τα εργαλεία είπα. Λοιπόν, σε παρακαλώ, μπορεί να βγεις έξω, να μην κάθουμε στα πόδια μας. Μπορείς να βγεις έξω, μην κάθεσαι στα πόδια μας. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, στην έξω αναμονή δεν μπορώ να δουλέψω με άλλους, επηρεάζομαι. Έξω. Έχουμε και λέμε. Ρε βλάκα, σου παραφέρεις τα εργαλεία. Όχι να μου πάρεις την καράκλα. Τι φτώγα, παιδικό μου. Μα με ρελέφτα.
Περίμενε μια στιγμή. Λέγε. Λοιπόν, σύνδεσε τον καταψύχτη με την αντίσταση της κουζίνας. Μισό λεπτό θα πάρω. Γρήγορα, τελείωνε. Μισό λεπτό. Ποιο είμαι? Τον καταψύχτη με την αντίσταση της κουζίνας. Δεν ακούς το αστουφάλογο. Έχεις φάει τη ζωή. Τελείωνε. Σιγά. Συγχρονίσου. Σιγά. Τελείωσε. Λοιπόν, την αποχέτευση του πλυντηρίου σύνδεσε. Μισό λεπτό. Σιγά με στα πόδια μου, συνέχεια σε έχω. Δώσε ρεύμα στην κουζίνα. Ναι, μισό λεπτό. Τελείωνε, Άγγι! Είμαι έτοιμος. Βάλε απορριπαντικό στο πλυντήριο. Ναι. Πού τα απορριπαντικό? Εδώ είναι, θα την κουτουλήσει. Βάλε μια κατσαρόλα φασόλια στο μάτι της κουζίνας. Καθαρόλα. Κατσαρόλα. Φασόλια είπες? Ναι, φασόλια στο μάτι της κουζίνας. Αλάτι να βάλω? Όχι, μετά ας το αλάτι. Λοιπόν, κι ας ψωμί με βούτυρο. Πέρασε το κοτόπουλο στο σουβλά της κουζίνας, το κοτόπουλο. Πώς τελείωσε? Βάλε φτερούγα, άσε δεν πειράζει, δεν τρώμε κοτόπουλο. Ναι. Βάλε μαχαιροπίνα στο τραπέζι, μαχαιροπίνα. Τελείωνε, άντε, μαχαιροπίνα εκεί, θα σε κουζίσουνε. Ωραία, λοιπόν, κόψε. Άσε δούμε, θα γίνει παρακάτω. Ναι. Άσε το δικό μου αυτό. Πάρ' το. Ναι. Λοιπόν, κύριε Δέσποινα, ουχ, κάτω μπορεί να μου το πεις ότι ανοίξει την πόρτα και με τρομάζεις. Λοιπόν, βάλε καμιά μπύρα παγωμένη να πιούμε και αναβόλησε το διακόπτη για δύο φορές. Αναβόλησε τον. Ωραία. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε τέλεια λειτουργία. Κυρία Δέσποινα, δεν φωνάς τον παπά να κάνει ευχέλαιο? Έκανε και με χθες ευχέλαιο. Και δεν μας το λες τόση ώρα και καθόμαστε και παιδευόμαστε. Αυτό είναι. Τα ζαλίζει το λιβάνι. Άντε ρε, πάμε να κάνουμε ξανά τσιγάρο και κάτσε και αδέσποινα και δοκιμάσαι εδώ με την ησυχία σου. Να πάμε. Χαίρε και φωτιά. Φωτιά, ναι. Έπεσα με λίγο. Τι είναι αυτό? Φωτιά δεν μου πες. Ρε βλάκα για το τσιγάρο σου πάρε. Έπεσα σε πυρομάνι, θέλω να με κάψεις μυστηρίου ρε βλάκα. Τι σημαίνει? Α, κύριε Γκρίμου, να τρέξε! Μέσα συμβαίνουν πράγματα και θάματα, τρέξε! Για πάμε, τι έγινε? Μη σε επηρεάζει ο καπνός. Απλουστεύτηκε το πράγμα. Λοιπόν, απλώς άλλαξε το κύκλωμα. Όλα κυκλοφορούν ένα απόλυτο τάξη. Λοιπόν, στο ψυγείο μπορεί να πλένεις, άρα το βάζεις στην τουαλέτα. Στην κουζίνα μπορεί να βλέπεις τηλεόραση, άρα τη βάζεις στην κρεβατοκάμαρα. Και στο πλυντήριο μπορεί να μαγειρεύεις, μπορεί να φτιάξεις και γύρω. Λοιπόν, ένα πεντοχιλίωρο και καθάρισες. Αν δεν γρήγορα αφεντικό, με πειράζει το. Όχι, το παιδί αρρώστησε, έχει άλμα. Δώστε κάτι για τα φάρμακά του, κανένα μπουρμπουάρ. Θέλω να σου πάρω εγώ τα φάρμακά. Πάρ' τα εργαλεία. Πάρ' και ντράπουλα, έτσι και στη γεννητά άνθρωποι είμαστε. Άντε, γεια χαρά. Και είμαστε να ανοχλήσεις. Τι θα κάνω τώρα? Λίγο σεβασμό, ποιος βγαίνει πρώτος? Τι να κάνεις παρατηνό μας? Εγώ αφεντικό, εγώ κάνω ό,τι μου είπες. Τι δουλειά να έχει τηλεόραση να παίζει μέσα στο φούρνο? Σπανακόπιτα είναι. Αυτή στην έντα αφεντικό δεν έχουν το θεό τους. Θα πεις δεν τρώγονται με τίποτα. Έλα πρόσθετε. Πάμε τα εργαλεία και πάμε να πιούμε κανένα ψυχτικό. Τι έκανες και τα σκουπίδια πήρε? Τα σκουπίδια. Σκουπίδια είναι αυτά, βλάκα. Ρακοσυλλέκτες είμαστε. Είμαστε τεχνικοί, πώς θα το κάνουμε. Ναι, αφεντικό, εντάξει. Άντε. Σακμάκι όμως, έτσι. Είναι σκουπισμένοι. Εντάξει. Κατάστημα. Φαίνεται θα σερβίρει μόνο μέσα αφεντικό. Ακόμα δεν ήρθαμε. Κάτσε ένα λεπτό, ντε. Πάμε μέσα. Άντε πάμε. Το κατάλαβες, ρε. Τα συνδικαλιστικά σου δεν με ενδιαφέρουν έξω από το μαγαζί μου. Αν σ' αρέσει, αν δεν σ' αρέσει, κόρτε φύγε! Μα κύριε Ευγενή, τα ένσημά μου σου ζητάω να μου κολλήσει. Σου ζητάω τίποτα παράνομο. Ποιο ένσημα, ρε! Ποιο ένσημα! Μιλάει και για ένσημα! Δεν μου λες, εμένα μου κολλάνε ένσημα! Μου κολλάνε! Όχι! Τότε εσύ γιατί ζητάς? Εσύ είσαι στο ΤΕΜ, εγώ είμαι στο ΙΚΑ. Αύριο πώς θα πάρω σύνταξη? Και εκτός από αυτό. Τι δεν ξέρεις τίποτα, ρε instructora. Όταν μου ξεσήκωνες αυτό το άθλιο αντικείμενο να κάνει απεργία πείνας, τότε ήξερες? Τώρα που είσαι αφεντικό, ελάτε, δεν ξέρεις. Τι συμβαίνει, κύριε? Εσύ να μην ανακατεύεσαι.
Να μην ανακατεύουμε, τι λένε ποταπέ, τι λένε ασύστολε, ασλίτε. Εσύ πώς ανακατεύεις αυτό το στα οικογένειά μου. Εγώ, ας μην κάνω λες πάλι. Παπαρά μου, κάπου εδώ, κάτι, Αμάν, πέσαμε σε αστυνομικό σώμα. Τι συμβαίνει εδώ? Ελάτε ας δείξει, φύλαξε, ελάτε εδώ. Αυτός εδώ είναι εργοδότης αυτού που πνίγεται. Δεν του πληρώνει τα ένσημα και χειροδίκησε απάνω του. Κατέβα κάτω γρήγορα. Ψέματα λέει. Εγώ πληρώνω, είμαι πάρα πολύ καθαρός. Σας το ορκίζομαι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γρήγορα στο τμήμα, πρόσφατα, σε καθαρίσουμε την υπόλοιπη. Πάμε να δεις τα μισή πάλι, πάμε στο τμήμα. Εγώ σε ευχαριστώ που με γλίτωσες από αυτό το καθήκη των Ευγένειων. Ένα πράγμα να έχεις υπόψη, ότι οι Έλληνες όταν εργαζόμενοι είναι όλο κόντρα με το εργοδότη και γκρίνιες. Όταν όμως τύχει να γίνουν αφεντικά, τότε γίνονται οι χειρότεροι εργοδότες. Δεν μου λέει, πώς τα κατάφερες και μας άφησε ένα το τμήμα. Αυτή την ξανθιά την είδες, μας έπιασε. Ναι. Είναι προϊστορία. Και η σφαλιάρα. Επίτηδες το κάνει να μην φανεί, ήταν ενστολή. Έλα τώρα στα λόγια και σαν τα πάρουμε ένα παγιό τσιγάρα. Πώς λεφτά. Έλα δώσα τα δικά σου, άντε. Όλα τα δικά μου θα δίνω. Τα βρίσκουμε μετά, άντε. Ξεχάσα τα κλειδιά σας, κύριε. Σε μένα μιλάτε, δεν άκουσα τι είπατε. Ρωτάω, ξεχάσα τα κλειδιά σας. Όχι, τα κλειδιά μου δεν τα έχω, γιατί. Να σας ρίξω το κλειδί να ανοίξετε την πόρτα. Τι να το κάνω το κλειδί. Μα να ανοίξετε την πόρτα να μπείτε. Και ποιος μου θέλει να μπω. Τότε τι το θέλεις το κλειδί. Και ποιος μου θέλει το κλειδί. Τότε γιατί σφύρας. Έτσι γουστάρω και σφυράω. Εγώ νόμιζα ότι σφύριζες επειδή μένεις εδώ. Γιατί όσοι μένουν εδώ πέρα σφυράνε. Όσοι ξεχνάνε τα κλειδιά τους σφυράνε και τους τα πετάμε. Αφεντικό, όλο διαιτητές φαίνεται να μένουν εδώ, τα τσιγάρα τους. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Κάποιο πρόβλημα θα έχουν και δεν μπορούν να το μιλήσουν και το σφυράνε. Δηλαδή συνεννοούνται με το σφύριγμα. Έτσι φαίνεται. Για να σου ρίξω μερικά άτομα, θα καταλάβεις. Για ρίξε. Τι θα γίνει, θα σου ρίξω τα κλειδιά, ναι ή όχι. Δεν βγάζετε το σκασμό, λέω εγώ, με σπεριάτικα, που έχετε ξεσηκώσει τον κόσμο και δεν μας αφήνετε να κοιμηθούμε. Τι διαμάρτυρα σας, κύριος παιδάκι μου. Καλά, τι διάολο θέλετε. Εγώ δεν θέλω τίποτα, ο κύριος από τον πρώτο κάτι θέλει. Τι θέλει δηλαδή. Θέλω να μου ρίξει το κλειδί της εξώπορτας, να μπω μέσα. Γιατί ξεχάσατε τα κλειδιά. Εγώ όχι. Λοιπόν. Ξέρω εγώ, μετά λέει ότι νόμιζε ότι μένω μέσα επειδή σφυράω. Εσείς σφυράτε. Εγώ γιατί να σφυράω. Επειδή μένετε εδώ. Δηλαδή, όσοι μένουν εδώ σφυράνε. Ξέρω εγώ, έτσι λέει ο κύριος από τον πρώτο. Τι λέει δηλαδή. Ρε, δεν πάτε στο διάολο, λέω εγώ. Δεν πάει να σφυράω, Ελμία, τι μάλλον νιάνε μας. Αφεντικό, εδώ φαίνεται να μένουν όλες οι σφυρίκτρες. Τρόμπεστε να πει. Καλό. Άρα πάμε να μας. Αυτός σε πάει και αυτό. Καλά ο Ρομπέντο λαμπώνει με. Σιγά αφεντικό, θα με σκοτώσεις. Τι έκανε ρε βλακάς πάνω τον καθρέφτη. Εγώ εσύ τον έσπασα αφεντικό. Εγώ δεν σημαίνω τι λάμπες. Φαίνεται από καραμπούλα έρθει στον καθρέφτη. Εσύ τον έσπασα τον καθρέφτη. Θα τον κρατήσω από το μισθό. Άσπε με εγώ εδώ. Ναι. Ναι, κύριε Γιώργη, εσύ. Ναι, ο Τρίφωνας είμαι. Τι έγινε, λέει. Μίλα και να δεν σ' ακούω. Είναι η δικιά σου. Πες να σταματήσεις να ακουστείς. Το ρολό χάλασε. Ναι, εντάξει. Θα έρθουμε, ναι, ερχόμαστε. Τι κάνεις ρε μάκα! Συγγνώμη αφεντικό, δεν το θέλα. Τρες το κεφάλι μου για γλώμπο! Δεν το θέλα αφεντικό, δεν το θέλα. Άλε πάρε τα εργαλεία και πάμε να φτιάξουμε ένα ρολό και να προλάβουμε και ένα φόρμα. Τι πράγμα? Σε έχει φάει περιέργεια! Θα καταλάβεις επί τόπου, στον τόπο του εγκλήματος. Προς, προχώρα. Από εδώ σου λέω πάμε, ναι. Από εδώ σου λέω πάμε. Yeah, this is the best.
Σηκώθηκα! Εβλάκα! Στραβάδι! Από εκεί! Άσε! Τι! Α, μια και το έφερε τύχη και πέσαμε εδώ, ας χαμπλώσω! Έλα! Δώσε τσιγάρο, έχει! Άρε! Ο Μιχαλάκης θα δοσμίσει! Ε! Ο Μιχαλάκης θα δοσμίσει, λέω! Άστο, αφαρεθεί να δουλεύει και να σβήσει μόνο του! Περιμένω να διάσει βενζίνη για να σβήσει! Σηκώ σβήσει τώρα, ε! Σηκώ σβήσει το, λέω! Πάω που θέλω να βαριέμαι εγώ! Μουλάρι! Το εστέλνισε μόνο του! Αφού στο είπα, θα βαρεθεί και θα κλείσει μόνο του! Έχεις μάθει τη δουλειά καλά, βλέπω για τεμπέλση, έτσι! Κοντά σου τι θα μάθει! Πού είσαι εσύ, ρακοσυλλέκτης, κάτσι γάρο για να μαλώσεις! Άχρηστε άνθρωπε! Είσαι εδώ μέσα μόνο για φαΐ, που για να μην πω και τι άλλο! Ηρέμησε, Στελίτσα μου, ηρέμησε! Πώς να ηρεμήσω, βρε, πώς να ηρεμήσω, που ό,τι πιάνεις το κάνεις βίδες! Εσύ δεν πήγες να τα ανοίξεις το ρολό και το χάλασες, βρε Στέλλα! Εγώ, βρε, πήγα να τα ανοίξω ή εσύ που κάθισες στην πολυθρόνα 4 ώρες! Τεμπέλα, ρε! Σε παρακαλώ, μη σπρώχνεις, ως εδώ και μη παρέχει! Άντε, βρε, που θα μου υψώσεις εμένα ανάστημα! Σε ανέχομαι, βρε, 20 χρόνια, μου φάγες τη ζωή! Εσύ μου φάγες τη δική μου, που ήμουνα ήρεμος σαν αρνί και τώρα τρέμω σαν κρέμ καραμελέ! Α, έτσι, κι είσαι κρέμ καραμελέ, ε! Να σου ρίξω λοιπόν και το σιροπάκι σου, πουλάκι μου! Ποιος διάολος να είναι? Είμαστε όρυθαν, Στέλλα μου. Είμαστε όρυθαν. Σκπίσου ζώα. Επιτέλους ήρθες, κύριε Τρίφωνα. Ήθελα να πάω στο τσακ, γιατί κατά πως βλέπω αν αργούσαμε λίγο, ο ένας από τους δυο δεν θα υπήρχε. Τα παραλές, κύριε Τρίφωνα, τα παραλές. Εξηγούσε εδώ στο σύζυγό μου ότι δεν το χάλασα εγώ το ρολό. Ωραία, εξήγησε, καραπεντικό. Κι εγώ έτσι εξηγούμε. Λοιπόν, κύριε Γιώργη, πώς χάλασε το ρολό? Δεν μιλάς, ε. Και τι να πεις? Λοιπόν, κύριε Στέλλα, το ρολό πώς χάλασε? Να σου εξηγήσω, κύριε Τρίφωνα. Μάλλον φαίνεται πρέπει να έχει μαγκώσει, γι' αυτό δεν ανοίγει. Καλά, δεν έχετε άλλη μπαλκονόπορτα σπίτι? Έχουμε. Το παιδί μίλησε, είπε, έχουμε. Ε, τότε γιατί δεν παίρνετε απ' την άλλη? Σωστά λέει, γιατί δεν παίρνετε απ' την άλλη? Αφού έχουμε δύο, αν δεν μπορούμε από απ' τη μια, μπαίνουμε απ' την άλλη. Σωστά λέει ο μεγάλος. Ας να πάρουμε μια ανάσα πρώτα. Δεν μας κυνηγάει και κανείς. Βέβαια. Ανοίξου λίγο, ρε βλάκα. Θα πάρετε ένα καφεδάκι. Έπρεπε να ήταν ήδη έτοιμοι. Άκου ερώτηση. Πώς δεν θέλουμε? Πώς τον πίνετε? Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, να το επαναλαμβάνουμε. Εξήγησε στην κυρία πώς τον πίνουμε. Παραγνωριστήκαμε. Με φλιτζάνι. Τώρα ξέρεις πώς τον πίνουμε. Γιώργο, πήγαινε να φτιάξει 2 καφεδάκια στα παιδιά. Εγώ. Εσύ. Να μην τον κουράζουμε τον κύριο Γιώργη τώρα. Σιγά μην του πέσει ο κόλλος, όλη μέρα κάθεται. Έλα Γιωργάκη, ενέργησε. Ακόμα εδώ είσαι? Καλώς. Πάω, αγάπη μου. Άντε, ώσπου να έρθουν τα καφεδάκια, ας κάνουμε καμιά δουλειά. Δεν μου λες, κυρά Στέλλα, το ρολό που είναι? Να, κύριε Τρίφωνακη. Γιατί με φέρνεις από εδώ, δεν μου λες πως είναι από εκεί? Πιάσε ταινία για κατσαβίδι εσύ. Σιγά είσαι προπέτης να περάσω. Ορίστε. Κύριε Τρίφωνα, ορίστε. Να πάω απ' έξω να σου το σηκώσω. Τι άμου σηκώσω? Το ρολό. Εάντε σήκωστο. Λοιπόν, εσύ θα σπρώχνεις προς τα πάνω και εγώ θα πάω να τραβήξω τον ημάντα, έτσι. Ναι, εντάξει. Μόλις σου πω, σπρώχνεις προς τα πάνω. Απάνω, ναι. Θα σηκώνω. Λοιπόν, έλα, εγώ τραβάω, εσύ σήκωνε. Έλα. Έλα. Δίνα λίγο ακόμα. Έτοιμα τα καφεδάκια. Α, ωραία. Βγάλτε με από εδώ, θα πνιγώ, καλέ! Είπαμε, ρε κυρία Στέλλα, να σε εξυπηρετήσουμε. Όχι να πιούμε και καφέ. Ο λαιμός μου, καλέ, δεν αντέχω. Κύριε Τρίφωνα, ξέρεις τι σκέφτηκα? Λέω να βγάλω τις περσίδες και να βάλω λεπίδες. Είμαστε δυο. Είμαστε δυο. Τα κάνουμε όλα ρήμα δυο. Για να μας βρεις. Για να μας βρεις. Τον κόσμο πολιτά θα βρει. Κύριε Τρίφωνα, δεν έχω σπίτι. Τι έγινε? Η κερατασούλα σφήνωσε πάλι. Αφού την πόρτα την άνοιξα, πάλι σφήνωσε. Σφήνωσε στη λεκάνη της τουαλέτας, δεν μπορεί να βγει. Τρέξα γρήγορα, απόφραξε έκτακτη. Έφυγα!
Δεν χάσατε πάλι τα κλειδιά σας, κύριε. Σε μένα μιλάτε, δεν άκουσα τι είπατε. Ρωτάω, ξεχάσατε τα κλειδιά σας? Όχι, τα κλειδιά μου δεν τα έχω, γιατί. Αλήσεις, και τώρα θα δείτε.